Όχι, θα μα ρίξει το αρχίδιο τώρα και με τα κάλατα τα παιδάκια. Θα είναι από κάνα κολέγιο εκεί πέρα. Που δεν ξέρω τι έχουν οι μπαμπάδε του. Θα μα τσαμπουνίσουν εδώ πέρα να κάνουμε του καλού. Κάνα κολέγιο θα είναι. Συνεργάζεται εδώ. Τι είναι αυτό εδώ αριστερά. Αυτό αριστερά τι είναι αυτό που φαίνεται. Τι θε να σε πω. Κοίτα. Μα έχει πλέξει τα αρχίδια ο χοντρό. Με αδικήσαν, με κάναν, με ράναν. 20 χρόνια γαμούσε τον κόσμο. Ο Κόκαλη. 3-4 χρόνια γάμισε τον κόσμο και αυτό. Ήρθε ο Σαββίδη, πήρε του διαιτητέ μαζί του. Είχαν τον Χοντρό και τον Κόκαλη, του τάιζε. Τώρα να πούμε είναι νταβατζή ο κοντό. Η Ελλάδα πρέπει στο ποδόσφαιρο και γενικότερα σε όλα τα θέματα. Τώρα τι προάλλε έγινε φασαρία στα λαδάδια Θεσσαλονίκη. Πήγε κάτι γύφτη εκεί πέρα. Ζητούσαν λεφτά, προστασία ήταν κάτι άλλο. Γεωργιανοί μαλώσανε, οι συμμορίες. Συμμορίες είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εντάξει, φωνάζει και ο δικαιολογημένο Ολυμπιακό για ένα γκολ, αλλά τα υπόλοιπα που κάνει και οι ανακοινώσει που βγάζει είναι αυτά που βγάζουν οι αδύνατοι. Οι αδύνατοι στην περίπτωση να πούμε που αδικούνται. Τα έκανε ο Τροχαλάς, τα έκανε ο. Πώς τον λένε, ο Τζίγκερ, όταν έφαγε το ξύλο. Τα έκανα να πούμε οι προηγούμενοι με τον Κόκαλη. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι τα 20 χρόνια που φωνάζουν οι παοξίδες για τον Κόκαλη, ότι ο Κόκαλης γαμούσε τον κόσμο, αυτοί κάναν τσιμπούκια τον Κόκαλη. Βγαίναν τέταρτη, πέμπτη, τρίτη με σφυρίγματα. Δηλαδή ότι έπαιρνε ο Ολυμπιακός όλα τα σφυρίγματα, τα έπαιρνε τα ψίχουλα ο Πάοκ. Άρα δεν δικαιούνται να μιλάνε οι παοξίδες ότι να πούμε τότε με τον Κόκαλη εμείς γαμούσε ο Κόκαλης τον Ολυμπιακό. Πηγαίνανε από τα Καμισιά και τρώγαν και αυτοί οι καριόλιδες. Ο καριόλιδες είμαι, καριόλιδες κύριε, δεν λυπάμαι κανέναν εγώ. Αυτά τα κλαψικυλίκια να πούμε ότι ο Κόκαλης έκανε το ποδόσφαιρο, ο Πατατούδης έκανε τσιμπούκια να πούμε. Έκανε τσιμπούκια ο Πατατούδης και ο Πάοκ να πούμε. Και πηγαίνανε οι Παοξίδες, εγώ που έκανα εκπομπή στο ράδιο Οδύσσια και κυνηγούσα τον Πατατούδη γιατί χρώσταγε ο Πάοκ κτλ. Ήρθαν οι οπαδοί του Πάοκ εκεί κάτω. Οι τότε Μακεδόνες το 1998, θυμάμαι 99, και κάνανε επίθεση στο ραδιόφωνο γιατί κυνηγούσε τον Πατατούδη. Αφήστε το παραμύθι ότι ο λαός του ΠΑΟΚ έκανε αντίσταση εναντίον του Πατατούδη και ήταν ενάντια στο γαμίσι που έκανε τα τσιμπούκια που έκανε ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Τίποτα. Γεμάτη τούμπα, βόντα μοθύρα 4 από πάνω διαφήμιση, τα θυμόμαστε. Άρα λοιπόν είχαμε τον Κόκαλη. Τα τελευταία χρόνια βίαζε το ποδόσφαιρο, 90-10 διαιτησίες, στείλαν αυτοί οι παοξίδες στον Καγκάτσι να πούμε πρόεδρο στην ΕΠΟ, τον μπαμπά του που μαζέψαν εκεί τον Καγκάτσι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στείλαν εκεί πέρα αυτόνα και ήταν μια χαρά όλα. Το έργο ήταν μια χαρά. Ερχόταν ο Φουκαράς ο Άρης, ο Φουκαράς ο Ηρακλής, η Φουκαριάρα Εξάνθη στην Τούμπα, ήταν στην ΕΠΟ ο Καγκάτσις, έπαιρνε 90-20, 90-10 διαιτησία Ολυμπιακός. Κατέσχυντη να πούμε, φιλαράκι Ολυμπιακός με καλονές, κέρκυρες και όλα τα μπουρδέλα να πούμε τ' άλλα. Και ο Πάοκ βολευότανε. Ερχόταν ο Ηρακλής, χράκ, πούτσα ο Ηρακλής. Ερχόταν ο Άρης, χράκ, πούτσα τον Άρη να βγει ο Πάοκ τέταρτος. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ούτε τον κύριο Κόκαλη ξεχνάμε που γάμισε το ποδόσφαιρο, ούτε τα κολλητήλικια των Παοξίδων ξεχνάμε. Τα οποία έκαναν τσιμπούκια τον Κόκαλη για να πάρουν τα ψίχουλα. Ξεχνάμε. Έρχεται μετά ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης όταν ήρθε ο Σαββίδης ήταν αγλαός. Ήταν απροπόνητος, ήταν αχαμνός, ήταν βλάξ, ήταν κουτάβι, ήταν κοτόπουλο να πούμε, δεν ήξερε. Και έκανε τις μαγιές με τον Κυρτζίκη, τον Αλυταρά τον Κυρτζίκη, τον άλλο τον Αλυταρά τον Καραμελίδη, όλους εκεί τους τύπους οι οποίοι είχαν διαιτησίες και στέλναν στον Ολυμπιακό και ήρθε το έργο και λέω ο Σαββίδης, κύριε δεν γίνεται εδώ. Εδώ στο μπουρδέλο που ήρθα πρέπει να κάνω ομάδα. Πρέπει να έχω φίλους δικαστές, φίλους αστυνομικούς, όλοι τα παίρνουν. Πρέπει να έχω φίλους διαιτητές, όλοι τα παίρνουν. Τα χαμόγελα. Περουχάω, θέλουν χαμόγελα. Τους χαμογελάει. Χωρίς χαμόγελα δεν γίνεται τίποτα. Τελειδόν από πάνω καθαρισμένο το δόντι να πούμε. Θα φαίνεται και τεούλα. Κατάλαβες. Ήρθε εδώ κοντός, σου λέει τι. Τώρα πληρώνει ο κοντός και τους κακοφαίνεται. Η χοντρομούνα, ο Μαρινάκης με την άλλη τη χοντρομούνα. Καλά που δεν πήγε ο Μπέος, θα τραβήξει κανένα μπουρί, θα το σκοτώσει να πούμε. Γιατί όλος είναι κουράδα και όλος το λέει η καρδιά του. Ένας είναι κουράδα. Και τι, καλά παπάς Μπέος. Ήρθε άλλος μέσα στο Βόλο να κάνει μαγκιά. Σου λέει εδώ το σπίτι μου άλλος. Τα πήρα, δεν τα πήρα από τον κοντό. Παίζω για τον κοντό, δεν παίζω για τον κοντό. Εδώ είναι σπίτι μου. Εδώ θα σέβεσαι. Στο Καραϊσκάκι κάνεις τις μαγκιές. Εδώ
δεν μπορεί να κάνει μαγκές, ήταν το σπίτι μου. Και πολύ καλά έκανε, νομίζω. Καλά του εξηγήθηκε ο Μπέος. Στις δηλώσεις, κοίταξε. Καταρχήν φάνηκε ότι οι παίκτες του Βόλου πήραν χαμόγελο. Πήραν χοντρό χαμόγελο. Με την ισοπαλία 0-0, τα κουλουκάνουν κουλουτούμπε σαν τον Αρχοντίδη στο Γουέμπλεϊ. Πήρανε δωράκι και καλά κάναν και άλλοι δίνανε. Λοιπόν, όπως φτιάξατε το ποδόσφαιρο, κύριε, κάτω στην Αθήνα, έρχεται εδώ να το κάνει, να προσπαθήσει να το κάνει και ο Σαββίδης για την ομάδα. Πού σας φαίνεται παράξενο? Ότι δημιουργήσατε τόσα χρόνια με τα χρήματα, με τους Γουλανδρίδες, με τους Πετρόπουλους, με τους Ανδριανόπουλους, με τους Λεωνίδες Θεοδωρακάκηδες, αγοράζετε τα μάτς στη Ρόδο, στο Καβούρι. Μας τα έχουν πει. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Έρχεται κι άλλο, σου λέει: έχω λεφτά. Με τα λεφτά στείνει όλο την κολοτρυπίδα του, μπαίνουν τα δολάρια και τα ρούμπια μέσα. Τον αρέσει, δεν τον αρέσει, βογκάει, κάνει πως τον αρέσει. Να η πατάρα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα